15 λεπτά πριν τις 10 το πρωί ώρα Κύπρου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας φτάνει στο Παλάτι των Εθνών στη Γενέβη. 10 λεπτά αργότερα ακολουθεί ο Μουσταφά Ακιντζή. Ίδια η απάντηση των δύο στην ερώτηση δημοσιογράφων για τις προσδοκίες τους. Στο τέλος να με ρωτήσει. Let us speak afterwards. Ώρα 10. Ίσως οι κρισιμότεροι διαπραγματεύσεις των Κυπριακών τελευταίων ετών ξεκινούν. Παρουσία του Ειδικού Συμβούλου του Γενικού Γραμματέα Έσπεν Παρθαΐτα και πλαισιωμένη από τις διαπραγματευτικές τους ομάδες, οι ηγέτες ξεκινούν τη συζήτηση στο κεφάλαιο του περιουσιακού. We are now in the final moment. We are now really at the moment of truth. This is where we actually will find out if this can be solved. I'm not saying on a specific date. Τα πρώτα σημάδια δυστοκίας στο μεγάλο και περίπλοκο, όπως το αποκάλεσε ως Πεμπαρθάιντα κεφάλαιο, διαφάνηκαν από νωρίς. Σημεία διαφωνίας, ο καθορισμός του συναισθηματικού δεσμού και η βελτίωση περιουσίας. Η ελληνοκυπριακή πλευρά ζητά, όπως τον πρώτο λόγο τον έχει ιδιοκτήτης, στη βάση των κριτηρίων που έχουν συμφωνηθεί. Και η τουρκοκυπριακή πλευρά καθορίζει το συναισθηματικό δεσμό στα 10 χρόνια. Αποκλείοντας δηλαδή το δικαίωμα στέκνα προσφύγων που πριν το 1974 δεν είχαν ζήσει μέχρι τα 10 τους κατεχόμενες περιουσίες τους να θεωρηθούν ιδιοκτήτες της περιουσίας. We need to solve these issues. And I don't think it's possible to see a solution in Cyprus without a solution to these issues. Λόγω αυτής της δυστοκίας, κρατογεύμα εργασίας πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι. Οι ηγέτες αποφάσισαν τη δημιουργία ομάδων εργασίας προς περαιτέρω συζήτηση του θέματος και με απότερο στόχο την αναζήτηση συγκλήσεων. Και σε αυτή τη διαδικασία, ο πρόσωπος του Μουσταφά Ακιντζή διαβλέπει προοπτικές συγκλήσεων. Εάν οι ειδικοί συζητήσουν αυτά τα θέματα και μπορέσουν να τα μετατρέψουν σε μαύρα σημεία, τότε θα μπορούμε να πούμε ότι παράξαμε νέες σύγκλησεις. Η ποιότητα της διάσκεψης της 12ης Ιανουαρίου θα εξαρτηθεί από την πορεία των συζητήσεων στις 9 με 11 Ιανουαρίου, επανέλαβε ούκο λίγες φορές ο κύριος Σάιντα, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τα όποια σενάρια επιβολής φόρμουλας στο καυτό θέμα της ασφάλειας και των εγγυήσεων από πλευράς Ηνωμένων Εθνών. Την ίδια ώρα οι Βρυξέλλες δίδουν ένα τέλος στα σενάρια ως προς το ρόλο που θα έχει στη διεθνή διάσκεψη ο πρόεδρος της Κομισιόν. Ειδικός ρόλος παρατηρητή ξεκαθάρισε ο Έσπεν Παρθάιντα, όντας ενδιαφερόμενο μέρος και ήδη εμπλεκόμενος στις συνομιλίες με υποστηρικτικό τρόπο. So when we need advice inputs, we invite the EU in, which does not mean that they are in a decision-making role. Όσον αφορά το επίπεδο συμμετοχής των τριών εγκυτριών δυνάμεων στη διάσκεψη της 12ης Ιανουαρίου, ο κύριος Σάιντα προειδέασε αμέσως πλήρως σαφώς πως ενδεχομένως να μην είναι στο ανώτατο επίπεδο, λέγοντας πως λίγες διαπραγματεύσεις ξεκινούν από αυτό, αλλά οι επικεφαλής κρατών βαρίσονται όταν διαφανεί προοπτική λύσης. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αυτό ήταν το χρονικό της σημερινής ημέρας. Εισήλθαμε από σήμερα σε μια ιδιαιτέρως κρίσιμη εβδομάδα για το Κυπριακό. Από σήμερα ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις στη Γενέβη, όπου την Πέμπτη θα γίνει η διάσκεψη για την Κύπρο. Διεθνής, πενταμερής, πολυμερής. Είναι και αυτό ακόμη λίγο στον αέρα. Μαζί μας για να σχολιάσουμε τις εξελίξεις. Πρόδρομος Προδρόμου, Άριστος Δαμιανού, Χριστιανά Ερωτοκριτή και Κώστης Ευσταθίου. Κυρία μου, κύριοι, καλώς ορίσατε. Βεβαίως θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις όπως αυτές τεκταίνονται στη Γενέβη, καθώς είναι ακόμη σε εξέλιξη το δείπνο που παραθέτει η ελβετική κυβέρνηση προς τις δύο αντιπροσωπείες. Παρακολουθούν τις εξελίξεις από κοντά οι απεσταλμένοι του Mega One, Μιχάλης Παυλίδης και Μιχάλης Ιγνατίου. Πάμε πρώτα στο Μιχάλη Παυλίδη να μας δώσει την τελευταία πληροφόρηση και αν θέλετε να κάνουμε και μια αποτίμηση της σημερινής ημέρας μέχρι αυτή τη στιγμή, γιατί ενδεχομένως κάτι να προκύψει. Μιχάλη, αμέσως μετά το δείπνο, καλησπέρα από τη Λευκοσία. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα Εμιλία. Κάτι να προκύψει από το δείπνο δεν θα πρέπει να αναμένουμε τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, καθότι είναι και άλλοι παρόντες. Η διαπραγμάτευση σήμερα ήταν εξαντλητική. Διέρχησε 2,5-3 ώρες το πρωί, άλλες 2,5-3 ώρες το απόγευμα και χθες βράδυ είχαν 2 και πλέον ώρες συνάντηση οι δύο ηγέτες. Mm-hmm. Καθόρισαν ουσιαστικά την ατζέντα χθες βράδυ των θεμάτων που θα τους απασχολήσουν μέχρι και τις 11, οπότε θα ανταλλάξουν χάρτες για να πάνε στις 12 την ερχόμενη Πέμπτη στην διάσκεψη για το Κυπριακό. Mm-hmm. Σήμερα έγινε μια πάρα πολύ δύσκολη συζήτηση για το περιουσιακό, όπου συζητήθηκαν οι διαφωνίες, διαφωνίες οι οποίες δυστυχώς δεν έχουν ξεπεραστεί. Κόλλησαν οι διαπραγματεύσεις στο θέμα
των περιουσιών. Το απόγευμα έγινε brainstorming στο θέμα της ασφάλειας και των εγγύσεων και σύμφωνα με πληροφορίες, Έμιλι, το κλίμα ήταν καλύτερο. Δεν ήταν δεσμευτικές οι τοποθετήσεις των δύο πλευρών, απλά σκέφτηκαν δυνατά, αντάλλαξαν απόψεις για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να επιληθεί αυτό το μείζον ζήτημα, το οποίο καθορίζει ουσιαστικά και την τύχη των διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Το θέμα της ασφάλειας και των εγγύσεων. Ναι. Αντιλαμβανόμαστε πως αυτό είναι το θέμα το οποίο θα ανοίξει στη διάσκεψη και η παρουσία των εκπροσώπων της Ελλάδας, της Τουρκίας και της Βρετανίας είναι αυτή που θα κρίνει την εξέλιξη των πραγμάτων. Αν τα πάρουμε ένα-ένα, Έμιλι, θα μπορούσαμε να πούμε πως έχει καθοριστεί μια ατζέντα, 20 συνολικά θέματα, 6 διαφωνίες στο θέμα των περιουσιών, 6 διαφωνίες στη διακυβέρνηση, 5 διαφωνίες στο θέμα της οικονομίας, 3 διαφωνίες στο θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ανοιχτό μια μεγάλη διαφωνία το εδαφικό, το οποίο θα διευκρινιστεί με την υποβολή χαρτών. Μεγάλη διαφωνία για το θέμα της ασφάλειας, αναφέρθηκα και στις 6 πτυχές του κυπριακού προβλήματος. Μέχρι στιγμής, σε αυτά τα οποία έχουν καταγραφεί ως διαφωνίες, δεν έχει επιτευχθεί καμία απολύτως πρόοδος. Δεν υπάρχει δηλαδή σύγκληση πάνω σε μια πτυχή των θεμάτων τα οποία συζητούνται μέχρι αυτή τη στιγμή. Ενδεικτικά να πούμε πως στο θέμα της εκπεριτροπής Προεδρίας δεν συζητείται, διότι είναι γνωστή διαφωνία. Είναι και καταγεγραμμένη και μια τουρκική θέση ότι δεν ισχύει τίποτα αν δεν εξασφαλίσει αυτό το οποίο επιδιώκει η Περιτροπή Προεδρία. Είναι η εκπροσώπηση στους μηχανισμούς λήψεως αποφάσεων. Συγγνώμη που σε διακόπτω, Μιχάλη. Στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Αυτό που μου λες είναι ότι ίσως οι όποιες συμφωνίες, συγκλήσεις, συναντηλήψεις υπάρχουν στο κεφάλαιο της διακυβέρνησης πάρουν ένα χ σε περίπτωση που δεν αποδεχθεί η δική μας πλευρά και δεν συνενέσει στο θέμα της εκπεριτροπής Προεδρίας. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτή είναι τουρκική θέση. Είναι θέση του Μουσταφά Κιντζή. Mm-hmm. Αλλά αν δεν επιληθεί αυτό το θέμα, όπως απαιτεί ο τουρκοκύπριος ηγέτης, τότε δεν θα προχωρήσει η διαδικασία, δεν θα επιτρέψει δηλαδή την εξέλιξη της διαδικασίας. Όμως, Έμιλε, έχω την αίσθηση πως όπως είναι αυτή μια μεγάλη κόκκινη γραμμή για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, είναι μια μεγάλη απέτηση για τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά και ενδέχεται θα τους απασχολήσουν τους δύο ηγέτες μέχρι και την διάσκεψη, ενδεχομένως και μετά την διάσκεψη. Το θέμα της ανταλλαγής των χαρτών είναι κρίσιμο. Εγώ αναμένω ότι δεν θα ικανοποιηθεί απολύτως η ελληνοκυπριακή πλευρά, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μέσα από την πρόταση του Τουρκοκύπριου, γιατί μπορεί να κινείται μέσα στις παραμέτρους της συμφωνίας που είχε επιτευχθεί στο δείπνο και στη βάση της οποίας καθορίστηκε η διαδικασία που ζούμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή 29-28,2. Αλλά οι εδαφικές αναπροσαρμογές που θα προτείνονται δεν θα συμπεριλαμβάνουν, για παράδειγμα, τη Μόρφου. Το λέω αυτό ως παράδειγμα για να δώσω έτσι την έκταση των προβλημάτων και να δούμε σε ποιο βαθμό μπορούν να αλληλένδετα αυτά τα θέματα να επιληθούν ενδεχομένως και μετά την διάσκεψη. Να γίνει ένα παρέδωσε ενδεχομένως μετά. Διακυβέρνηση, εδαφικό, δηλαδή να δώσουν εκπεριτροπή σε σχέση με την Μόρφου, για παράδειγμα. Είναι κάποια ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά, είναι στις σκέψεις, στις αναλύσεις, στις συζητήσεις που γίνονται, αλλά κανένας μέχρι στιγμής δεν μπορεί να προχωρήσει με ακρίβεια σε κάποιες εκτιμήσεις ή προβλέψεις ως προς την τελική έκβαση των διαπραγματεύσεων. Είναι μια ζωντανή διαπραγμάτευση, πολλοί λένε επιφυλάσσει εκπλήξεις, δεν θα πρέπει να προκαταλάβουμε οτιδήποτε, αυτό εννοώ, ακόμα και το ενδεχόμενο να έρθει τελικά ο Ερντογάν στη Γενέβη. Κανένας δεν μπορεί να πει με τα βεβαιότητας ότι με τα σημερινά δεδομένα την Τουρκία θα την εκπροσωπήσει ο Τσαβούσογλου ή ο Γιλτιρίν και όχι ο Ερντογάν ή την ελληνική κυβέρνηση, ο κύριος Κοτζάς ή ο κύριος Δραγασάκης και όχι ο κύριος Τσίπρας. Άρα όλα είναι ανοιχτά. Σήμερα έγινε μια τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ τους. Συμφώνησαν να τα ξαναπούν στις 11. Αυτό δημιουργεί προοπτικές. Όλα κρίνονται από το τι θα προκύψει ως αποτέλεσμα μέσα από τις συζητήσεις και αύριο και μεθαύριο, εγώ θα έλεγα. Ναι, βεβαίως. Διότι αυτό που καταλαβαίνω, το Μιχάλη, τι θα την Πέμπτη είναι... Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι σήμερα βρισκόμασταν εκεί που βρισκόμασταν προ-Γενέβης. Ότι δεν έχει προκύψει κάτι που να μας πάρει ένα βήμα έστω μπροστά. Και επειδή έχει φύγει ήδη το πρώτο 24ωρο, γνωρίζουμε ότι συνολικά θα γίνουν 6 συναντήσεις. Είναι ένα τριήμερο διαπραγματεύσεων προ της διάσκεψης. Αυτό λίγο δυσκολεύει ίσως τα πράγματα.
Βεβαίως θα δυσκολεύει. Όταν δεν συζητάς και δεν καταλήγεις κάπου, βεβαίως δυσκολεύουν τα πράγματα. Αλλά η διάσκεψη είναι μια καινούργια διαδικασία για το Κυπριακό Εμιλί. Δεν την έχουμε ξαναζήσει στο παρελθόν σε αυτή τη μορφή. Σήμερα ξεκαθάρισε και, για παράδειγμα, η εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Γιούνκερ θα είναι παρόν, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έχει λόγο και θα μιλήσει στη διάρκεια της διάσκεψης. Και αυτό που μαθαίνουμε μέσα από διάφορες πληροφορίες είναι ότι θα είναι ουσιαστική παρουσία του, θα τοποθετηθεί και θα διατυπώσει με ξεκάθαρο τρόπο την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί μιλούμε για ένα κράτος το οποίο θα λειτουργήσει σε ευρωπαϊκό πλαίσιο και υπάρχουν συνθήκες δεσμευτικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση που καθορίζουν, για παράδειγμα, το ποιος έχει την ευθύνη για την ασφάλεια των λαών. Ναι. Κατά συνέπεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη στιγμή που θα είναι παρούσα με κάποιο καθεστώς, ο κύριος Αίτα σήμερα είπε πως θα είναι παρατηρητές. Ο κύριος Γιούνκερ όμως θα είναι εκεί και θα επιδιώξει να πάρει τον λόγο, να μιλήσει, να πει την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό επιβεβαιώνεται μέσα από διάφορες πληροφορίες και μάλιστα είχε συζητηθεί και χθες βράδυ στη συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Μουσταφά Κιντζή. Δεν μπορεί κανένας να κλείσει το στόμα του κύριου Γιούνκερ. Να απαγορεύσει δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα είναι παρούσα στη διάσκεψη να πει την άποψή της στο θέμα της ασφάλειας. Κατά συνέπεια, πλέον, αν πάρει αυτή τη μορφή η διάσκεψη, δεν θα μπορούμε να μιλούμε για πενταμερή, καθότι είναι και άλλα μέρη. Κάποιες χώρες μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας θα εκπροσωπηθούν σε πολιτικό επίπεδο, κάποιες άλλες σε τεχνοκρατικό επίπεδο. Και αυτό έχει μια σημασία να το δούμε και να το αναλύσουμε. Άρα η διάσκεψη είναι μια νέα διαδικασία. Το τι θα προκύψει ως αποτέλεσμα από τις 9 μέχρι τις 11 μπορεί να καθορίσει και τη 12η. Ο κύριος Αίτα το είπε σήμερα έτσι με ένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικό τρόπο ότι η επιτυχία της 12ης εξαρτάται από το τι θα γίνει από τις 9 μέχρι τις 11. Αλλά εγώ θα προχωρούσα το ερώτημα ένα βήμα παρακάτω. Εάν το αποτέλεσμα της 12ης καθορίσει την εξέλιξη των συνομιλίων μετά, διότι βεβαίως το θέμα είναι θα γίνει η 12η. Θα γίνει η 12η αν δεν προηγηθεί κάτι ουσιαστικό τις προηγούμενες μέρες. Εγώ θεωρώ πως θα γίνει. Βεβαίως θα γίνει η 12η. Η διάσκεψη θα γίνει κανονικά. Τίποτα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλούμε για να την σταματήσει. Ανεξαρτήτως, καταρχάς, δεν αναμένω να υπάρξει οποιαδήποτε πρόοδο στα θέματα τα οποία συζητούνται στη διαπραγμάτευση. Ναι. Είναι εξαιρετικά δύσκολα τα ζητήματα και του
και από τον κύριο Σαΐδα. Αλλά θα μάθουμε τι θα συμβεί εκεί. Και μέσα από την υπολή των χαρτών, εγώ δεν περιμένω ότι οι δύο πλευρές θα πούν τον τελευταίο τους λόγο αύριο στις 11. Θα αφήσουν κάποια ζητήματα ανοιχτά και περιθώρια διαπραγμάτευσης παρακάτω, διότι όλα ξέρεις ότι για να καταλήξουν σε συμφωνία θα πρέπει να περάσουν μέσα από τη λογική του παρέδωση. Έμιλη. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε θερμά, Μιχάλη. Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή μαζί σου και βεβαίως και με τον Μιχάλη Ιγνατίου. Βρίσκεστε και οι δύο εκεί και παρακολουθείτε από κοντά τις δραματικές εξελίξεις για το Κυπριακό. Το είπαμε και στο καλησπέρα μας ότι είναι ίσως μια από τις πιο κρίσιμες εβδομάδες για το Κυπριακό. Σε ευχαριστώ για την ώρα, Μιχάλη, θερμά. Είναι ανοιχτά πολλά ζητήματα, ακόμη και διαδικαστικά και ουσίες. Φαίνεται ότι, κυρία μου, κύριε, η πρώτη μέρα έφυγε χωρίς αποτέλεσμα. Το έλεγα πριν και στο διάλογο που είχαμε το Μιχάλη, ότι είμαστε εκεί που βρισκόμασταν, στη Λευκοσία, στις διαπραγματεύσεις κύριε Ευσταθίου, που ήταν σε εξέλιξη σχεδόν 20 μήνες εδώ. Σήμερα τουλάχιστον έχει καταδειχθεί ότι είμαστε σε μια διαδικασία η οποία μέχρι τώρα έχει αναδείξει περισσότερο τις διαφορές και τα προβλήματα παρά τις προοπτικές. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Υπάρχει βεβαίως πάντοτε το μήνυο ορόσημο της 12ης του Γενάρη και που πρέπει επιτέλους να πάντα μέρη ανεξάρτητα ό,τι φαίνεται από την πορεία των διαπραγματεύσεων και αυτή είναι η... και συμφωνώ με τον κύριο Παυλίδη ότι είναι μονόδρομος, θα γίνει, δεν υπάρχει περίπτωση μια από τις δύο πλευρές να επαναχωρήσει στις 12 του Γενάρη. Θα γίνει η διάσκεψη. Το ζήτημα είναι... Καλά, με συγγνώμη κιόλας. Θα συζητάμε ασφάλεια και εγγυήσεις, ενώ άλλα ζητήματα, εσωτερικές πτυχές του Κυπριακού. Έτσι δεν ήταν, έτσι δεν αποφασίστηκε την περίοδο 12. Αυτό είπε ο κύριος Σαΐδη σήμερα. Και αυτό το έχει πει. Υπάρξει αποτυχία στην ιστορία. Εκεί θα προχωρήσουμε στις 12 του μήνα. Είναι ζήτημα ποιότητας, λέει, έχει πει της 12ης, δηλαδή αν θα πάει καλά ή αν θα πάει καλά, παρά ύπαρξη στις 12ης. Θα γίνει η 12η. Αυτή φαίνεται η πρώτη μέρα, τουλάχιστον αν καταγραφεί ένα θετικό, ότι ξέρουμε, τουλάχιστον στο περιουσιακό, τουλάχιστον σε αυτό το οποίο ακολούθησε μετά, ασφάλεια και εγγυήσεις, που στέκνεται η κάθε πλευρά. Αν μη τι άλλο... Μα τα ξέρουμε αυτά. Τι να πούμε. Είναι. Αυτοί αποφασίσαν την διαπραγμάτευση να γίνει όπως γίνεται. Κάτι περισσότερο πιθανόν να ξέρουν ή κάτι περισσότερο θα ανέμεναν ίσως. Προς το παρόν δεν έχει προκύψει. Μα, και το δικό μου το πορτάζ λέει ότι πραγματικά οι διαφορές είναι αρκετές σε κάποια ζητήματα και αρκετά μεγάλες. Σε κεφάλαια τα οποία υποτίθεται θα έπρεπε να έχουν κλείσει προς συζήτηση. Ναι, με την περίοδο από πρώτη το 12ου. Κύριε Ερτοπίλου, ξέρετε κάτι, είστε σε επικοινωνία και εσείς με το δικό σας πρόεδρο που βρίσκεται στη Γενέβη και ενημερώνεται από την αντιπροσωπεία μας, από τον πρόεδρο, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τους διαπραγματευτές μας. Ναι, νομίζω όλοι μας έχουμε επικοινωνία και επαφή με τους ηγέτες των κομμάτων μας που βρίσκονται εκεί. Η πρώτη επισήμανση που θα πρέπει κάποιος να κάνει είναι ότι βρίσκεται σήμερα η πολιτική ηγεσία στη Γενέβη και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δυστυχώς έχουμε πάει στη Γενέβη αφού έχουμε αποδεχθεί κάποιοι από εμάς είτε ρητά, κάποιοι από εμάς είτε σιωπηλά, ότι δεν θα εμμένουμε σε θέσεις αρχών. Και δυστυχώς όταν δεν εμμένουμε σε θέσεις αρχών, δεν έχουμε καλές εξελίξεις. Ποιος από αυτό? Τα γεγονότα. Και παρακαλώ. Είπατε ότι δηλώθη. Δεν έχω ακούσει. Όχι, να δηλώθη. Ακριβώς θα προχωρήσω στη σκέψη μου και ακριβώς θα σας πω. Για να είμαστε ξεκάθαροι για το που βρισκόμαστε, γιατί δεν νομίζω ότι να διαφωνεί κανένας με αυτό, μιλούν τα γεγονότα από μόνα τους. Πάμε σε μια διαδικασία η οποία είναι πενταμέρης διάσκεψη. Μπορούμε να την αποκαλούμε ό,τι θέλουμε. Ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, προς τιμήν του, πρέπει να πω, μετά που στο εσωτερικό για πάρα πολλές εβδομάδες γινόταν μια μάχια, ας μου επιτραπεί, αν θέλετε, ο όρος, κατά πόσο είναι πολυμερής ή πενταμερής, τελικά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, προς τιμήν του, ξεκαθάρισε το γεγονός ότι είναι πενταμερής. Με την Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται εξαμερής. Όχι. Κοιτάξτε.
για να μην συγχύζουμε τον κόσμο, διότι δεν είναι θέμα αριθμών. Όταν λέμε πενταμερείς. Είναι και θέμα αριθμών. Το πρώτο για μας ήταν η μη εξίσωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με την τουρκοκυπριακή κοινότητα, με το ψευδοκράτος. Όταν λέγαμε πενταμερείς, τι εννοούσαμε διαχρονικά όλα τα κόμματα. Πενταμερείς που ήταν πάγια θέση της Τουρκίας ήταν οι τρεις εγκύτριες δυνάμεις και οι δύο κοινότητες, δηλαδή πέντε μέρη. Δεν πάνε ήταν όλο το υπόλοιπο σύμπαν εκεί. Να. Η πενταμερείς αυτό τον κίνδυνο είχε για την πλευρά μας, την παρουσία δηλαδή την δική μας, μαζί με την τουρκοκυπριακή κοινότητα σε ένα ισότιμο επίπεδο, καθώς επίσης και των εγκυτριών χωρών υπό την ιδιότητά τους ως εγκύτριες χώρες. Αυτό δυστυχώς το έχουμε ξεχάσει. Γιατί αρέσκεστε όμως παρακαλώ. Στο να αυτοκαταργούμε τη δική μας δημοκρατία και να το αμφισβητούμε από μόνοι μας, ενώ δεν το κάνει κανείς παίκτης της διεθνούς κακέρας. Γιατί δεν το κάνουμε. Μακάρι να ήμασταν εμείς αυτοί οι κακοί που εμείς θα καταργούσαμε την Κυπριακή Δημοκρατία, γιατί αυτό δεν θα έχει επιπτώσεις διεθνώς. Δυστυχώς δεν είναι τα κόμματα που δεν συμφωνούν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που καταργούν την Κυπριακή Δημοκρατία. Και με όλο το σεβασμό, δεν είναι εμείς που το λέμε. Σήμερα το μεσημέρι ο κύριος Άιντα, με τις δηλώσεις που έκανε στη δημοσιογραφική του διάσκεψη, επιβεβαίωσε ακριβώς αυτό. Μάλιστα, προχώρησε και σε ένα πολύ αρνητικό σχόλιο, αν μου επιτρέψετε, για την δική μας την πλευρά. Με ένα τόνο, τουλάχιστον ειρωνικό, ότι όταν ένα ζευγάρι, ένα άντρα και μια γυναίκα, είπε, καλούν φίλους στο σπίτι τους, δεν καλούν και τους εαυτούς τους στο δικό τους σπίτι. Με όλο το σεβασμό, ο κύριος Ακιντζή δεν είναι το έτερον ίμιση ενός ζευγαριού. Εδώ πρόκειται για ένα διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος και ένα ψευδοκράτος. Άρα δεν είναι τα κόμματα που διαφωνούν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που υποβιβάζουν, αν θέλετε, την Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι η δική μας ανεπάρκεια, και όταν λέω ανεπάρκεια εννοώ όλων μας, να υποστηρίξουμε και να προφυλάξουμε το διεθνώς αναγνωρισμένο μας κράτος. Ας το πάρουμε όλοι πιο πάνω. Κλείνοντας αυτή την εισαγωγή. Η Γενέβη ξεκίνησε πια. Κλείνοντας αυτή την εισαγωγή, λέω το εξής. Πρέπει να αναγνωρίσουμε για να ξέρουμε πού πάμε. Γιατί αν έχουμε αυταπάτες για το που είμαστε σήμερα, το αύριο μας είναι ακόμα χειρότερο. Σήμερα είμαστε σε μια θέση όπου είμαστε σε μια πενταμερή διάσκεψη. Πάμε σε αυτή τη διάσκεψη χωρίς την παρουσία των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, που κάποτε ήταν κόκκινη γραμμή, ξεθόριασε και αυτή. Πάμε σε μια πενταμερή διάσκεψη όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι παρατηρητής. Πάντοτε αναφέρομαι σε αυτό που λέει ο κύριος Άιντε. Όχι αυτό που θέλουμε εμείς να λέμε στο εσωτερικό, τα κόμματα με τον η Α ομάδα κομμάτων το ένα πράγμα και η Β ομάδα κομμάτων το άλλο. Επαναλαμβάνω απλά που λέει αυτά που λέει ο κύριος Άιντε και το είπε μόλις σήμερα. Ότι πάμε σε μια διάσκεψη όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι παρατηρητής. Έχει δίκιο ο κύριος Παυλίδης στο σχόλιο του ότι δεν μπορεί κανένας να σταματήσει τον κύριο Γιούνκερ από του να πει την άποψη του μεν. Παρά τα αυτά όμως, ο κύριος Άιντε σήμερα, ακριβώς για να ακριβολογούμε, είπε το εξής και το έχω σημειώσει. Όταν χρειαζόμαστε, είπε, συμβουλή από τον κύριο Γιούνκερ, τότε θα προσκαλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το είδαμε προηγουμένως στο ρεπορτάζ. Τι θα προσκαλούμε. Θα πρέπει να υπάρχει και συμφωνία των δύο μερών. Για να προσκληθεί η άποψη κάποιου άλλου, θα πρέπει και οι δύο πλευρές να συμφωνήσουν ότι θα ζητήσουν την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ζητήσουν την άποψη του ΝΑΤΟ, θα ζητήσουν την άποψη των Ηνωμένων Εθνών. Δεν μπορούν, δεν γίνεται με άλλο τρόπο να ζητηθεί και να εξασφαλιστεί η άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά και με αυτόν τον τρόπο, ακόμα και διαφορετικά να είναι τα πράγματα, γεγονός παραμένει ότι δεν θα είναι μέρος των διαπραγματεύσεων. Στην καλύτερη περίπτωση θα ζητηθεί η άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν κρίνουν κάποιοι ότι αυτή χρειάζεται. Μάλιστα. Και τελειώνοντας, θέλω το εξής. Σίγουρα είναι πρόωρο ακόμα. Είμαστε στην πρώτη μέρα και εμείς, για να είμαστε ειλικρινείς, το είχαμε πει και αμέσως μετά τη συμφωνία του Δείπνου. Η σημερινή τουλάχιστον εξέλιξη, το ότι έχει λάβει σήμερα μέρος στη Γενέβη, δεν έπρεπε τουλάχιστον να ήταν και μεγάλη έκπληξη για την δική μας την πλευρά. Από τη στιγμή που έγινε αποδεκτό από την πλευρά μας ότι θα πάμε σε μια διάσκεψη χωρίς να έχουμε συμφωνία σε εκείνα τα κεφάλαια που τουλάχιστον εμείς ζητήσαμε, που είναι μόνο να τα κλείσουμε εκεί. Το εδαφικό κεφάλαιο. Πήγαμε να τα κλείσουμε εκεί. Όχι. Συμφωνήσαμε ότι θα πάμε στη διάσκεψη
μόνο με ανταλλαγή χαρτών, όχι με συμφωνία για το εδαφικό. Ανταλλαγή χαρτών σημαίνει να πούμε ο καθένα την άποψή μα. Ωραία. Άλλο είναι να πει ο καθένα την άποψή του, άλλο είναι να έχει συμφωνία. Λοιπόν, από τη στιγμή μην που. Κλέψουμε χρόνο και από του υπόλοιπου. Παρακαλώ, βεβαίω. Από τη στιγμή που αποδεχτήκαμε ότι ό,τι και να γίνει, είτε έχουμε συμφωνία είτε δεν έχουμε συμφωνία στα άλλα κεφάλαια, θα πάμε στη διεθνή διάσκεψη. Είναι πασιφανές ότι θα επιδίωκε η Τουρκία και η τουρκοκυπριακή πλευρά να πάρει όλα τα θέματα, να τα αφήσει ανοιχτά και να τα πάρει σε αυτή τη διάσκεψη, όπου θα είναι η ίδια η Τουρκία παρούσα. Τώρα, αν θα είναι με τον κύριο Ερντογάν ή αν θα είναι με τον κύριο Τσαβούσογλου, είναι άλλο θέμα. Η παρουσία του κυρίου Ερντογάν νομίζω ότι θα ωραία, καταδείξει τώρα, εάν μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Αλλά αν θα πάμε να συζητήσουμε το εδαφικό στη διάσκεψη, που είναι κάτι το οποίο απευχόμαστε, δεν πρέπει να πάμε να συζητήσουμε το εδαφικό στην διάσκεψη, παραδείγματος χάρη για την Κύπρο. Αυτό μπορεί να γίνει είτε είναι ο κύριος Ερντογάν εκ μέρους της Τουρκίας, είτε ευχαριστώ, είναι ο κύριος Τσαβούσογλου. Σας πω, είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή η ενημέρωση του Εθνικού Συμβουλίου για τα όσα συνέβησαν σήμερα. Ίσως προκύψει κατά τη διάρκεια της εκπομπής, γιατί εννοείται ότι είμαστε ζωντανά αυτή την ώρα είναι η εκπομπή και παρακολουθούμε τις εξελίξεις και είμαστε και σε ανοιχτή γραμμή και με τον Μιχάλη Παυλίδη και με τον Μιχάλη Ιγνατίου και οτιδήποτε νεότερο από τη Γενέβη. Κύριε Δαμιανό, η πρώτη δική σας αξιολόγηση, αποτίμηση πήγε πρώτη μέρα και θυμάμαι να κάνουμε παρόμοια συζήτηση με συναδέλφους σας εδώ στην διάρκεια του Μον Πελεράν. Νομίζω ο κύριος Προδρόμου ήταν μαζί μου σε ένα από αυτά τα πάνελ. Απρόβλεπτα τα πράγματα. Εκεί δεν υπήρχε δείπνο της ελβετικής κυβέρνησης μας. Που, το Μον Πελεράν. Τι διαφορετικό προσφέρει, εκτός από φαντάζομαι ενδιαφέρον μενού, κύριε Προδρόμου. Είναι μια επίσημη αντίκριση από την ελβετική κυβέρνηση, η οποία είναι συνηθισμένη σε τέτοια γεγονότα. Ό,τι και αν σημαίνει. Άρα εννοείται ότι το Μον Πελεράν δεν το είχαν πάρει τόσο σοβαρά, ήταν ένα από τα επεισόδια του. Δεν εννοώ κάτι ιστορίας για το Μον Πελεράν, εννοώ κάτι για το απόψινό δείπνο και τη διάσκεψη και τη διαπραγματεύση που γίνονται. Ότι προσδίδουν μια. Όλοι προσδίδουν ένα μια πιο επίσημο χαρακτήρα. Δεν θέλω να κλέψω τον χρόνο όμως από τον. Όχι, κύριο Δαμιανού. Θα σας τον κλέψω εγώ μετά, αλλά το γεγονός ότι προσδίδεται ένα πιο επίσημο χαρακτήρα σε αυτή τη διαδικασία είναι κάτι που προκαλεί, αν θέλετε, και περαιτέρω ανησυχία σε κάποιες από τις πολιτικές δυνάμεις για την επόμενη μέρα. Λοιπόν, αν κρατήστε θέλαμε το να μην είναι σοβαρές οι διαπραγματεύσεις, ναι. Ή να είναι λιγότερο σοβαρές. Δεν ναι. Εννοούσα αυτό. Τι άλλο. Υποβάλλοντας σε εσάς το ερώτημά μου. Κύριε Δαμιανού, η πρώτη δική σας αξιολόγηση, αποτίμηση. Επειδή ο πρόδρομος έκανε μια αναφορά σε σημειολογία, να κάνω μια δεύτερη, η οποία ενδεχομένως να έχει και πολιτική προέκταση. Οι συνομιλίες γίνονται στη Γενέβη. Υπάρχει μια ιστορική διασύνδεση της Γενέβης και της Ελβετίας εν γέννη με την Κύπρο. Αλλά υπάρχει μια δεύτερη, πολύ πιο σημαντική διασύνδεση της Γενέβης με το διεθνές δίκαιο. Είναι η κοιτίδα όλων των συνθήκων της Γενέβης για το ανθρωπιστικό δίκαιο, για το δίκαιο ατυχώς όπως ονομάζεται του πολέμου, που αφορά άμαχους, που αφορά, αν θέλετε, εχμαλώτους, που αφορά τη διαχείριση στρατιωτών υποσύλληψη και όλα αυτά τα θέματα και τα απότοκα μιας εισβολής και μιας κατοχής. Γι' αυτό υπάρχει πολύ προζήμη επί του οποίου μπορεί να εδράζεται η πρωτοβουλία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Εδώ έχει διασυνδεθεί και με άλλες συμφωνίες και βεβαίως, που δυστυχώς όλα αυτά που κατέρευσαν. Το λέω για να εισάξω την πολιτική μου θέση. Όλα αυτά που συζητούμε θα έχουν αντίκρισμα αν στο τέλος αυτής της διαδρομής θα έχουμε ένα αποτέλεσμα απτό, το οποίο να μπορούμε να αξιολογήσουμε. Γιατί ξέρετε, με ρωτήσατε για την εκτίμηση της πρώτης μέρας. Είναι πολύ λεπτή γραμμή μεταξύ της πολιτικής εκτίμησης και του πειρασμού να μπούμε σε μια πολιτική ανάλυση ή πολιτικολογία που να μην οδηγεί πουθενά. Είναι νωρίς. Είναι νωρίς υπό ποια έννοια. Από την 1η Δεκεμβρίου που καθορίστηκε μια διαδικασία και πρέπει να πω ότι το ρεπορτάζ και του κ. Παυλίδη αλλά και τα γεγονότα καταδεικνύουν πόσο σωστή ήταν η θέση ημών αλλά και άλλων ότι θα έπρεπε να πάμε σε μια διεθνή διάσκεψη αφότου φτάναμε σε ακτίνα συμφωνίας στα 5 κεφάλαια που συναποτελούν την εσωτερική πτυχή, κυρίως για να έχει αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας μια διεθνή διάσκεψη σε ένα πολύ πιο δύσκολο ζήτημα που είναι η ασφάλεια, εγγύησης και αποστρατητικοποίηση. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε μια διαδικασία που αποφασίστηκε και τούτη την ώρα που είναι αυτό ένα ιστορικό καταγεγραμμένο γεγονός. Εμείς πρέπει να επικεντρωθούμε στο διατάφτα πώς ενισχύουμε την θέση της δικής μας πλευράς. Γιατί τούτη την ώρα, όποιος και αν είναι ο πρόεδρος, και πρόεδρος είναι ο Νίκος Αναστασιάδης, τη χάνει να είναι
ο εκπρόσωπος της κοινότητας μας σε αυτές τις συνομιλίες. Και επειδή εμείς στηρίζουμε τη διαδικασία, θέλουμε με κάθε τρόπο να ενισχύσουμε μέσα σε ένα πνεύμα ενότητας γύρω από τον στόχο της απελευθέρωσης και επανένωσης αυτή την προσπάθεια που είναι στη εξέλιξη. Επομένως, αφήνουμε κατά μέρος υπαρκτές διαφωνίες, ενστάσεις, προβληματισμούς και ανησυχίες και για διαδικαστικά ζητήματα αλλά και για ζητήματα ουσίας. Τα έχουμε πει πολλές φορές και κατηδίαν αλλά και στο Εθνικό Συμβούλιο, αλλά τούτη την ώρα πραγματικά θεωρούμε ότι το πατριωτικό καθήκον του καθενός δεν παραδίδει μαθήματα πατριωτισμού, αλλά έτσι το αντιλαμβανόμαστε ως ΑΚΕΛ, είναι να στοιχιστούμε πίσω από την προσπάθεια να υπάρξει πραγματική διάρρηξη του αδιέξοδου υπό μία προϋπόθεση άρα για να δημιουργηθεί πρόκληση και λύσεις. Όχι, αδιέξοδο στα δεδομένα τα οποία έχουμε σήμερα μπροστά μας. Δεν υπάρχει, είναι ένα αντίληπτο γεγονός ότι τούτη την ώρα υπάρχουν διαφωνίες και αυτό θα έλεγα ακριβώς ότι σε ένα δύσκολο περιβάλλον που έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι θέσεις που κατήθενται από την τουρκική πλευρά σε μια σειρά από ζητήματα αφίστανται εκείνο που μπορεί να γίνει αποδεκτό. Με τούτο το δεδομένο, με ένα δεύτερο δεδομένο ότι το γεωπολιτικό περιβάλλον αλλά και το περιβάλλον στην ίδια την Τουρκία επιβαρύνει τα δεδομένα επί του εδάφους. Τούτη την ώρα, εμείς πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, στηριζόμενοι μεν σε θέσεις αρχώα, αλλά και με την αναγκαία ευελιξία και πραγματισμό και ρεαλισμό εκεί που χρειάζεται, χωρίς να εγκαταλείπουμε εθαρχών, να ενισχύσουμε την προσπάθεια για να σμικρινθεί το χάσμα που είναι δεδομένο ότι υπάρχει. Μα πρέπει να το κάνει και άλλη πλευρά, κύριε. Γι' αυτό έχω πει πρέπει να υπάρξει μετακίνηση. Γι' αυτό έχω πει ότι πρέπει να υπάρξει μετακίνηση. Δεν γίνεται μόνο η μία πλευρά, αντιλαμβάνεστε. Διαλέγω πολύ προσεκτικά τα λόγια μου. Στις θέσεις αρχών σταθερή. Στα ζητήματα χειρισμών και δευτερεύουσης σημασίας πρέπει να είμαστε πραγματιστές για να μπορέσουμε να συγκεράσουμε για παράδειγμα, τι είναι δευτερεύουσης σημασίας στο οποίο θα μπορούσαμε εμείς να κλείσουμε τα μάτια για να βοηθήσουμε την κατάσταση και να προχωρήσουμε. Θα ήταν ατυχές από πλευράς μου να νουθετώ από εδώ τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά είναι πολλά τα παραδείγματα που κάποια ζητήματα μπορεί να θεωρούνται δευτερεύουσης σημασίας σε σχέση, για παράδειγμα, Φερρυππίν με την κατοχύρωση του δικαιώματος επιλογής του πρόσφυγα έναντι των λεγόμενων δικαιωμάτων του χρήστη. Επομένως, υπάρχουν ζητήματα πολύ μεγαλύτερης ουσίας και πολύ λιγότερης ουσίας. Δεν κατάλαβα. Διευκρινίστε μου το λίγο, σας παρακαλώ. Το δικαίωμα επιλογής του πρόσφυγα. Τι θα κάνει με την περιουσία του, δεν είναι σημαντικό. Η αποχώρηση του στρατευμάτων δεν είναι σημαντική. Θα αποδώσουμε τον πρώτο λόγο. Αλλά σε ένα ημικρατικό οργανισμό, Φερρυππίν, έχουμε τρεις Ελληνοκύπριους και δύο Τουρκοκύπριους ή τέσσερις μένα, κάθε ένα είναι δευτερεύουσης σημασίας. Αυτό εννοούσα από αυτή την έννοια, πάντα από την έννοια ότι είναι ελληνικά τα ζητήματα. Mm-hmm. Ένα τελευταίο εισαγωγικό σχόλιο. Υπάρχει μια διαδικασία σε εξέλιξη. Έχει επιλεγεί μια, ας την ονομάσουμε, διασταυρούμενη συζήτηση κεφαλαίων και μοιραία εκ των πραγμάτων πολλά κεφάλαια διασυνδέονται. Μπορεί να είχαμε συζήτηση υπερουσιακού, μπορεί να έπεται το θέμα εδαφικό, αλλά κακά είναι τα ψέματα, είναι αλληλένδετα. Όπως είναι συνδεδεμένα και με το θέμα της οικονομικής πτυχής του κυπριακού προβλήματος. Επομένως, επειδή αναζητείται φυσιολογικά μια εκτίμηση δεδομένων, αυτή θα μπορεί να γίνει όταν έχουμε μια συνολική εικόνα των πρώτων τριών ημερών. Δεν είναι και πολύ θετικά τα δεδομένα όπως παρουσιάζονται, αλλά την ίδια ώρα πρέπει να αναγνωρίσουμε ένα γεγονός. Είμαστε σε ένα πολύ προχωρημένο στάδιο της διαδικασίας. Έχει εμπλακεί με τον πλέον επίσημο τρόπο ο Διεθνής Οργανισμός ΟΗΕ. Ό,τι και αν λέγεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν και σκοπιμότητες, θα είναι παρούσα. Και όσοι γνωρίζουν τον κύριο Γιούνκερ, δεν θα είναι μαριονέτα στις συνομιλίες. Έτσι. Και εκπροσωπεί ένα θεσμό ο οποίος είναι εντεταλμένος να στηρίξει αρχές. Και μια τέτοια αρχή, για παράδειγμα, έχει να κάνει με την παρουσία στρατευμάτων τρίτων κρατών σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια ειρήνης, έτσι. Mm-hmm. Και όχι κατοχής. Επομένως, και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ρόλο να διαδραματίσει και άλλα κράτη-μέλη έχουν να διαδραματίσουν. Και υπογραμμίζω μια διαφοροποίηση, κυρία Γενεβέζου, που έχει επέλθει σήμερα σε σύγκριση με το ανακοινωθέν της 1ης του Δεκέμβρη. Στο ανακοινωθέν της 1ης του Δεκέμβρη γινόταν μια γενικόλογη αναφορά ότι άλλα ενδιαφερόμενα μέρη θα μπορούσαν να καλεστούν αν θεωρηθεί αναγκαίο. Αυτό λέγονταν την 1η του Δεκέμβρη. Σήμερα το ανακοινωθέν των Ηνωμένων Εθνών είναι διαφοροποιημένο και λέει ότι πέραν από τα μέρη που έχουν ήδη αποφασιστεί ότι συμμετέχουν, ότι και άλλα μέρη θα συμμετέχουν. Έτσι. Ποιος θα το αποφασίσει αυτό? Το δυνητικό έχει γίνει πιο συγκεκριμένο. Κοιτάξτε, εγώ μπορώ να μιλήσω για τις ενέργειες τις οποίες προβήκαμε εμείς ως ΑΚΕΛ, πάντα σε συνεννόηση και με τον Πρόεδρο, που ήταν μια προσπάθεια να συμμετάσχουν τουλάχιστον τα μόνιμα μέλη, κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και βεβαίως
και άλλοι οι οποίοι έχουν ρόλο να διαδραματίσουν αυτή τη διαδικασία όπως η Ευρωπαϊκή. Είναι σαφές ότι αρκετά πράγματα και ουσίες και διαδικαστικά είναι ακόμη στον αέρα. Ενώ είναι σε εξέλιξη και στον αέρα, η διαδικασία της Γενέβης. Ακριβώς. Χωρίς να μην αναγνωρίζουμε ότι διαφαίνεται μια δυστοκία, να μην προδικάσουμε, γιατί ακριβώς υπολείπονται άλλες δύο μέρες, τρεις μέρες, χωρίς να παραγνωρίζουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες που προκύπτουν από την Τουρκία. Κύριε Προδρόμου, δεν σας ανησυχεί το γεγονός ότι με τόσα ανοιχτά μέτωπα, τόσα ανοιχτά ζητήματα, με τόσες αποκλίσεις, πλησιάζει η μεγάλη ώρα της διεθνούς διάσκεψης και ίσως εκεί η τουρκική πλευρά πετύχει αυτό που φαίνεται ότι επιδίωκε από την αρχή. Να τα βάλει όλα στο τραπέζι και εκεί να γίνει το παρεδώσε και εκεί ίσως χάσουμε ζητήματα τα οποία κάποτε λέγαμε ότι είναι κόκκινες γραμμές. Στην πορεία των διαπραγματεύσεων είπαμε ότι ας αποφεύγουμε τον όρο κόκκινες γραμμές, αλλά ωστόσο υποτίθεται στο πίσω του μυαλού μας είναι ζητήματα αρχών. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, ειλικρινά, σαν αυτό που λέτε ότι να κάνει η τουρκική πλευρά. Εγώ θα πω ότι σε κάτι από τα όσα έχει πει ο κ. Σέιλ, νομίζω ότι δεν θα διαφωνούσε κανένας, ότι είναι ώρα αλήθειας. Πράγματι, μπορεί να μην μάθαμε σήμερα την αλήθεια, ίσως ούτε αύριο, όμως πλησιάζει η στιγμή που θα πρέπει όλοι να βρεθούν ενώπιος ενώπιο. Με αυτό που λέτε επιβεβαιώνεται αυτό που είπα πριν. Άρα περιμένουν να πάμε την τελευταία στιγμή να φτάσουμε στην Πέμπτη. Δεν είναι τελευταία στιγμή Πέμπτη. Αυτό έχει γίνει σαφές από πολλές πλευρές. Και δεν υπάρχει τέτοια βία από κανένα. Ο στόχος είναι να βρεθεί μια συμφωνία για λύση. Δεν θα εξαναγκαστεί κανένας. Άρα έχουν περάσει οι εποχές που μας έλεγαν μέχρι την τάδε ημερομηνία ιδάλλως θα γίνει κάτι άλλο. Υπάρχει ένας καταιγισμός πληροφοριών. Ναι. Γι' αυτό πρέπει να μείνουμε επιφυλακτικοί. Σίγουρα παίζεται ένα σκληρό διαπραγματευτικό παιχνίδι. Αυτή την πρώτη μέρα έχουμε δει παράθεση διαπραγματευτικών θέσεων. Και έχετε δίκιο ότι η εικόνα που βγαίνει είναι ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Υπάρχουν εξελίξεις. Υπάρχουν κάποιες εξελίξεις που δεν πρέπει να τις μηδενίζουμε. Η θέση και η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόσθετα στους πέντε και πρόσθετα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Όχι, αυτό ρόλος, εξ αρχής είχε ελεχθεί. Ρόλος παρατηρητή. Ακόμη, όχι, με συγχωρείτε. Εξ αρχής είχε ελεχθεί και βρισκόμαστε προδιεθνούς. Όχι, όταν το λέγαμε, και ακόμη συζητάμε αν θα είναι παρατηρητής ή συμμετέχουσα με ενεργό ρόλο. Δεν συζητάμε. Δεν συζητάμε. Θα σας εξηγήσω γιατί αν μου αφήσετε να μιλήσω. Όταν το λέγαμε, το αμφισβητούσαν. Πάρα πολύ. Να μην πω ποιοι. Λοιπόν, ρόλος παρατηρητή, σίγουρα ενδιαφερόμενο μέρος. Και ξέρετε κάτι, είναι πολύ μεγάλο μέρος η Ευρωπαϊκή Ένωση για να την σβήνουν διάφοροι. Ακόμα και η Τουρκία. Από εκεί και πέρα, η ουσία ποια είναι. Η ουσία είναι ότι θα έχει ουσιαστική παρουσία στο ανώτατο θεσμικά επίπεδο. Θα είναι ο πρόεδρος της Κομισιόν. Αυτό είναι γεγονός. Δεν θα είναι κάποιος απεσταλμένος. Θα είναι παρούσα. Παλαιότερα είχαμε εξαντλήσει διαπραγματεύσεις, φτάναμε στο τέλος και ήταν κάποιος υπάλληλος γραφειοκράτης. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πει άποψη. Μα δεν είναι άποψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνθήκες. Η Κυπριακή Δημοκρατία, για την οποία μιλάμε και διαπραγματευόμαστε και θα μετεξελιχθεί σε ομοσπονδία, είναι κράτος μέλος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λόγο. Και δεν θα το αποφασίσουν αυτό ούτε τα Ηνωμένα Έθνη, ούτε τα τρία ενδιαφερόμενα, ούτε τα πέντε ενδιαφερόμενα μέλη, ούτε καν η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί μόνη της να αποφασίσει κάτι τέτοιο. Είναι κάτι υπέρτερο η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό δεν το λέω για να γεμίσουμε φρούδες ελπίδες, για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Μετά, το γεγονός, δεύτερο γεγονός, ότι ο κύριος Ερντογάν επιφυλάσσεται μέχρι την τελευταία στιγμή και συναρτά, λένε οι πληροφορίες, την παρουσία του με θετική εξέλιξη. Αυτό το πράγμα είναι θετικό? Σίγουρα δεν είναι αρνητικό. Τι θα είναι η θετική εξέλιξη? Δεν μπορεί να είναι δύο ειδών. Αλλά εγώ θα σας πω ότι επειδή για κάποιους ακόμα είναι ο κίνδυνος της πενταμέρους, εγώ βλέπω ότι η Κυπριακή Δημοκρατία με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα βρεθεί στο ίδιο τραπέζι με την Τουρκία. Θα είναι ο πρόεδρος.
Δεν ξέρω. Θα είναι ο κύριος Γκυλτηρίμ, ο κύριος Τσαβούσογλου. Θα έχει εκπρόσωπο τέλος πάντων. Όποιος και αν είναι, η Τουρκία θα είναι. Δεν ξέρω σε ποιο επίπεδο τώρα θα αποφασιστεί εκπρόσωπος. Και εδώ βεβαίως κάθε άλλο παράθυρο αμφιβολούμε. Αλλά να προσμετρούμε τα πράγματα. Να βλέπουμε τα πράγματα πώς μπορεί να έχουν αντίκτυπο και στην άλλη πλευρά. Φανταζόταν κανείς ποτέ ότι η Τουρκία θα έφτανε σε αυτό το σημείο? Βεβαίως η Τουρκία βάζει τις δικές της προδιαγραφές, κάνει το διαπραγματευτικό της παιχνίδι, το αναμέναμε, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε και βεβαίως εγώ διαπιστώνω ότι αν το δούμε το πράγμα συνολικά, η τουρκική πλευρά δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτή τη διαδικασία μέσα από κάποια διπλωματική κρίση ή μια αποτυχία της διαπραγμάτευσης, γιατί αυτή θα συνεχιστεί. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσει στην διαπραγμάτευση την προτεραία που γίνεται τώρα να χτιστούν γέφυρες, γιατί πράγματι είναι μεγάλες οι διαφορές και το ξέραμε και δεν πρόκειται αυτές οι διαφορές να πάνε στην διεθνή διάσκεψη, στην διάσκεψη για τις εγγύσεις και την ασφάλεια. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά είναι απαραίτητο να υπάρξουν συγκλήσεις. Διαφορετικά και πρόοδος να υπάρξει για τα θέματα της ασφάλειας, θα μένουν τα υπόλοιπα. Άρα μου λέτε ότι μπορεί ξαφνικά να επιλύσουμε, λέω τώρα, τη διεθνή πτυχή και να μας μείνουν τα εσωτερικά ζητήματα. Δεν το λέω αυτό. Ενώ όλα αυτά τα χρόνια συζητούσαμε ακριβώς το αντίθετο. Κάνουμε υποθετικά. Λέμε ότι πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ευτυχώς έχει μαζί του και τους πολιτικούς αρχηγούς. Η ενημέρωση είναι διαρκής και πιστεύω ότι οι θέσεις τις οποίες έχουμε και είναι κοινές στην ελληνική πλευρά, που είναι και θέσεις δικαίου, που είναι για την Κύπρο, που είναι, αναφέρθηκε ο Άριστος Δαμιανού προηγουμένως, σε κάποιους κοινούς στόχους. Τα ανθρώπινα δικαιώματα για όλους τους Κυπρίους. Οι Τουρκοκύπροι δεν ήθελαν πάντα να είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα το επεξεργαστούμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θερμά, ελπίζουμε λοιπόν ότι θα ανοίξουν δίωδοι. Ίσως να μην είναι το τέλος του δρόμου την Πέμπτη. Το έχουν πει πολλοί αυτό. Μήπως είναι η αρχή τελικά. Θέλουμε και ευελπιστούμε να κατατεθεί ένα γερό θεμέλιο για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το οποίο έχουμε συνομολογήσει. Δηλαδή, εμείς πηγαίνουμε στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία να μετεξελιχθεί η Κυπριακή Δημοκρατία, που είναι και θα παραμείνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ομοσπονδιακή οργάνωση, να μην έχει ξένους στρατούς, να μην έχει χειραγωγήσει από τα κράτη. Εάν η τουρκική πλευρά μέχρι τέλους αυτό θα το βλέπει σαν μια ευκαιρία για να συνιδρύσουμε ένα νέο κράτος, δεν θα καταλήξουμε. Βέβαια, επειδή μου μιλήσατε πριν και για την επισημότητα του πράγματος και για το δείπνο το οποίο. Δίνεται μια σημασία, αυτό ήθελα να πω. Δεν θα ήταν καλύτερα να τελείωναν τα ζητήματα στη Λευκοσία και μετά ένα βήμα πριν το τέλος να φτάσουμε εκεί και να. Θα ήταν καλύτερα να τελειώναν. Βάζουμε παντού, τα καλά μας. Να τελειώναν και σήμερα με την πρώτη συνάντηση του πρωινού. Ας μην αυταβατώμεθα. Στη Λευκοσία μπορούσε να συζητούνται ακόμα μερικά εξάμηνα. Δεν είναι εδώ το θέμα. Άρα τι έχει το πίεση, θέμα εκεί, είναι, τι. Το θέμα είναι. Και ποια είναι η διαφορετικότητα? Η διαφορά είναι το ενώπιος ενωπίου. Ενώπιος και εδώ ένας ενώπιος ενωπίου. Όχι. Εδώ προαναγγέλλεται ότι την 5η στις 12 Ιανουαρίου θα κληθούν οι εγκύτριες δυνάμεις να συμβάλλουν. Την κατοχή και να σας πω κάτι. Τυπικά, το θέμα της ασφάλειας και των εγγύσεων είναι στα χέρια της Τουρκίας 100%. Εμείς όμως εδώ δεν ξέρουμε ότι και πολλά από τα άλλα από την Τουρκία εξαρτώνται. Το εδαφικό για παράδειγμα. Άρα λοιπόν το ότι εκεί γίνεται σε αυτή την συνάθρηση και με τα φώτα της δημοσιότητας και με τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, γιατί το θέμα δεν είναι απλώς, άκουσα τον κύριο Παυλίδη, κάποιοι λέει θα εκπροσωπηθούν πολιτικά, κάποιοι άλλοι με τεχνοκράτες. Ενδιαφέρονται όλοι. Και καλό είναι αυτό το ενδιαφέρον να το διοχετεύσουμε εμείς θετικά. Ευχαριστώ θερμά. Και έχουμε όπλο το Διεθνές Δίκαιο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην τα παραλαμβάνουμε. Επιτρέπει ο Κωστής Ευσταθίου ένα πολύ σύντομο σχόλιο για να κλείνουμε κάποια ζητήματα. 10 δεύτερα, αν μου επιτρέπετε. Έχει πει ο κύριος Προδρόμου και είναι σωστό. Εμείς το σημειώναμε όταν εκφράζονταν κάποιες ανησυχίες πέραν των φυσιολογικών και κάποιες μη ευλογές, ότι είναι ανοιχτού τέλους διαδικασία. Και αυτό είναι σωστό. Αλλά συνάμα, αν η τουρκική πλευρά διατηρήσει θέσεις απαράδεκτες, δεν μπορεί να διονύζεται και να εκφυλίζεται μια διαδικασία απλά και μόνο για να συντηρείται. Πρέπει να ξεκαθαρίσουν κάποια ζητήματα. Δηλαδή. Δηλαδή, αν αυτό το ανοιχτού τέλους διαδικασία θα είναι και το σύγχρονο χάρτη για να εκφυλιστεί μια διαδικασία σε σημείο που να καθίσταται αναποτελεσματική, πάλι θα είναι κακό για την πλευρά. Καλά, εμείς δεν λέμε ότι θέλουμε αποτέλεσμα. Διαγράμματα, τι να αυτοεγκλωβιστούμε πάλι σε. Δεν έχω πει αυτό. Ναι. Αν αφαιθεί αυτή η διαδικασία παρά
θέσεις που κατατίθενται που δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Να διακόπτεται, να επανέρχεται και αυτό το πράγμα να επιτρέπει στην Τουρκία από την ανάποδη να διαιωνίζει την κατοχή. Και αυτό θα είναι ζημιγόν. Άρα πρέπει σε κάποια στιγμή να γίνει αποτίμηση αυτής της πορείας και να δούμε πού συγκλίνουμε και πού αποκλίνουμε. Ακριβώς. Είναι ανοιχτού τέλους με την λογική ότι προχωρά. Λάλλος δεν είναι κανενός τέλος. Κύριε Φταθή. Είναι ατελής. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν μπει σε μια διαδικασία, μας έχουν βάλει σε μια διαδικασία τουλάχιστον από την πλευρά μας, τις δύο κοινότητες για να μην παρεξηγηθώ, σε μια διαδικασία η οποία είναι τόσο πρόχειρη, είναι τόσο πρόχειρη ώστε να είναι κίνδυνη. Δηλαδή, έχουμε μία πενταμερή διαστόματος έντα σήμερα, οι δύο κοινότητες είναι οι τρεις εγκύτρες, στην οποία κάποιος μπορεί να πει και να μην διαφωνήσω ότι εντάξει, υπάρχει ενδιαφέρον, θα είναι παρατηρητής με ειδικό ρόλο, με ειδική βαρύτητα ο κ. Γιούγκερ, αλλά δεν πάβει να είναι παρατηρητής. Σε μια πενταμερή λοιπόν, η οποία... Τι άλλο θα μπορούσε να είναι, θα μπορούσε να διαπραγματευτεί με την Βρετανία. Ο παρατηρητής είναι παρατηρητής. Να μην μένουμε στις ετικέτες. Ο συμμετέχων είναι... Ναι, μα τις ετικέτες εσείς χρησιμοποιήσεις προηγουμένως, γι' αυτό απαντώ. Λοιπόν, είμαστε αύριο 10 του Γενάρη. Στις 12 ξεκινάει η διάσκεψη και δεν γνωρίζουμε. Ποια είναι η ατζέντα της διάσκεψης. Ποιοι θα συμμετάσχουν τελικά, αν είναι πόσοι παρατηρητές. Και ποιοι θα είναι από τους 5 που είναι, ξέρω εγώ, οι άμεσα οι εμπλεκόμενοι ή οι συμμετέχοντες, αν θα είναι ο πρόεδρος της Τουρκίας, αν θα είναι ο πρωθυπουργός ή ο υπουργός εξωτερικών, το ίδιο με τις άλλες τρεις. Έλεγχο ότι εξαρτάται από το τι θα προηγηθεί και τι αποτέλεσμα άρα θα έχει αυτό το διήμερο. Άρα τι σημαίνει, ότι τουλάχιστον μέχρι τα μεσάνυχτα της 9ης, της 9ης σήμερα, δεν έχουν ξεκαθαρίσει, δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Μας έμεινε η 10η. Γιατί στην 11η του Γενάρη αναμένουμε τους χάρτες. Αρκετά είναι... σημαντικό όμως. Ναι, ό,τι και να γίνει δηλαδή, θα γίνει αύριο. Μέσα σε 24 ή 48 ώρες στην καλύτερη περίπτωση. Δεν μπορεί, κύριε Κενεβέζο, να είμαστε δηλαδή όσο θετικά και να σκεφτόμαστε. Και με ταχύτητα να δράσουμε, δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε, δεν μπορούμε να φτάσουμε σε μια διάσκεψη η οποία να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο. Οι διεθνείς διασκέψεις, και αυτό αντιλαμβάνομαι μπορεί να επιβεβαιώσουν και οι περιστάμενοι, αποτελούν το προϊόν, είναι το προϊόν μια σειρά από προηγούμενες επαφές των ιδίων μερών σε τεχνικό, σε τεχνοκρατικό, σε πολιτικό επίπεδο και φτάνουμε στη διάσκεψη η οποία έχει μπροστά της 10-15 θέματα. Εννοείται αυτά τα πράγματα... των λεγόμενων 5 σε αυτή τη φάση. Ακριβώς αυτά. Και να έχει προηγηθεί μια διαβούλευση πρώτης. Ασφαλέστατα. Αυτά τα πράγματα καλούμε σαν τα κάνουμε σε τη δεκαετία. Δεν φέρνονται. Αυτή μου η παρατήρηση δεν έχει να κάνει και ούτε. Και παρακαλώ να μην θεωρηθώ ότι ρίχνω και πάλι βέλη προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εγώ αυτό το οποίο εντοπίζω είναι μια προχειρότητα των Ηνωμένων Εθνών, του κύριου Έιντα και όλων αυτών οι οποίοι έχουν αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία. Δείχνουν σπουδή. Επιδεικνύουν σπουδή να γίνει μια διεθνής διάσκεψη αγνώστου περιεχομένου, αγνώστου ατζέντας. Ποια είναι τα κίνητρά τους. Τα κίνητρά τους πρέπει να τα εξετάσουμε με βάση την εικόνα που έχουμε σήμερα. Έχετε πει κάτι πολύ σημαντικό προηγουμένως. Ο κίνδυνος να μπουν στο τραπέζι όλα φίρδι μίγδι και αρχίσουμε. Στις 12 και να αρχίσουμε να λέμε, μάλιστα, εγγύησεις εδώ, δώσε εδώ ασφάλεια, πάρε εσύ εκ περιτροπής, πάρε 4+3 κλπ. Αυτά δεν είναι. Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπινα δικαιώματα και το μέλλον ενός λαού. Γιατί αποκλείεται να γίνει κάτι άλλο, να γίνει η 12η και να είναι ο πρώτος σταθμός ενός νέου πιθανότατα ταξιδιού να είναι που ο πρώτος, ίσως ακολουθήσει. Πιθανότατα να είναι ο πρώτος σταθμός. Εκεί όμως μπαίνουμε σε μια διαδικασία, την οποία πάλι έχουμε συζητήσει απόψε, ένα βάθος χρόνου, το οποίο δεν θα μας πει, μπορεί να μας πει κανένας μέχρι που θα καταλήξουμε. Αν είναι δηλαδή επιτέλους να ξέρουμε, παράγει έργο αυτή η διαδικασία, παράγει ελπίδα εκτός από διακηρύξεις. Επομένως, είναι μια διαδικασία η οποία
διαψεύδει δυστυχώς προσδοκίες τις οποίες κάποιοι έχουν δημιουργήσει εκ του μειόντος, και δεν αναφέρομαι και πάλι για να μην εκλειφθεί ότι κάνω αντιπολίτευση στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τώρα, χαίρομαι που απόψε συμφωνούμε όλοι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και οι αρχές οι οποίες προσβεύει αποτελούν φάρο δράσης εν ώψη της λύσης. Λοιπόν. Είναι το μόνο το θετικό το οποίο βγαίνει και φαίνεται ότι και σε αυτό δεν μπορεί να ξεφύγει ούτε ο κύριο Σέιντα, με αυτό το οποίο έχει πει ότι εκεί που θα νιώθουμε την ανάγκη ότι θα πρέπει να ρωτάμε, θα ρωτάμε τον κύριο Γιούγκερ. Αυτό σημαίνει τουλάχιστον ότι τα ζητήματα της ταύτισης, τουλάχιστον της συμφωνίας της όποιας λύσης ή της όποιας πρότασης με το ευρωπαϊκό θα πρέπει να συμβάλλουν, να συμβαδίζουν τουλάχιστον με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Πρέπει να κάνω μικρή διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας. Φέτος συνέχεια ξεκίνησαν, κυρίες και κύριοι, οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις στη Γενέβη. Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα των συνομιλιών. Τελείωσε και το δείπνο που παρέθεσε η ελβετική κυβέρνηση προς τις δύο αντιπροσωπείες. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη ενημέρωση του Εθνικού Συμβουλίου για όσα έγιναν σήμερα. Φαίνεται από το ρεπορτάζ, από την πληροφόρηση που έχουμε, ότι δεν έχει προκύψει κάτι ιδιαιτέρως σημαντικό, ενώ να γίνουν βήματα προς τα μπρος σε σχέση με τα ανοιχτά κεφάλαια όπως αυτά αφέθηκαν μετά τις διαπραγματεύσεις εδώ στη Λευκωσία. Κύριε Ρωτοκρήτου, συζητούσαμε βεβαίως, αν θέλετε, ανησυχίες, προβληματισμούς την επόμενη μέρα, ενδεχομένως απρόβλεπτες εξελίξεις, γιατί και βάζω και αυτό στην κουβέντα. Η Τουρκία μας έχει συνηθίσει γενικότερα στην πολιτική σκακέρα να κάνει απρόβλεπτα πράγματα και εκπλήξεις, κάποτε θετικές και κάποτε αρνητικές. Διότι δεν σημαίνει αυτό ότι η όποια έκπληξη θα είναι θετική. Άρα δεν μπορεί κανείς απόλυτα να προβλέψει τι θα γίνει στις 12 του μηνός. Σίγουρα, και αυτό θα το καταθέτω και εγώ ως δημοσιογράφος, θεωρώ ότι θα είναι η αρχή, ο πρώτος σταθμός, γι' αυτό και σας το υπέβαλα προηγουμένως ως ερώτηση, κύριε Ευσταθίου, η αρχή μιας διαδικασίας που θα ακολουθήσει. Βέβαια, είπατε και εσείς προηγουμένως, κύριε Ταμιάνο, δεν ξέρουμε πού αυτή η διαδικασία θα μας οδηγήσει μετά και για πόσο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι δεν διαφωνεί κανένας ότι πρέπει να τα περιμένουμε όλα. Πρέπει να ελπίζουμε για το καλύτερο και να είμαστε προετοιμασμένοι για το χειρότερο. Πράγματι, κανένας δεν μπορεί να προβλέψει με οποιαδήποτε σχετική ακρίβεια ποια θα είναι η κίνηση της Τουρκίας στις 12 του Γενάρη. Και δεν είμαι τόσο σίγουρη εάν αυτό θα εξαρτηθεί από την διαδικασία μεταξύ 9 και 11. Επειδή τα περισσότερα θέματα τα οποία ενδιαφέρουν πρωτίστως στην Τουρκία έχουν ήδη τύχη επεξεργασίας και ή συγκλήσεων μεταξύ των δύο ηγετών. Εκείνα που θα συζητηθούν μεταξύ αύριο και την Τετάρτη είναι θέματα τα οποία ως επιτοπλίστων ενδιαφέρουν και την δική μας την πλευρά, αλλά και την τουρκοκυπριακή. Όμως, βασικά θέματα της διακυβέρνησης, το βασικό θέμα της μετεξέλιξης κυπριακής δημοκρατίας, είναι πράγματα τα οποία έτυχαν διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο ηγετών και υπάρχει μια κατεύθυνση. Ξέρουμε που γνωρίζει ακριβώς. Άρα, σε ένα μεγάλο βαθμό, στα κεφάλαια που ενδιαφέρουν την Τουρκία, η Τουρκία ξέρει που στέκει. Άρα, δεν μπορώ να είμαι τόσο βέβαια ότι θα αναμένει τις εξελίξεις μεταξύ 10 και 11 για να δει τι θα κάνει στις 12. Μα άλλωστε, αυτή δεν καθορίζει εξάλλου. Άλλωστε, δεν νομίζω, και κανένας νομίζω από εμάς δεν μπορεί να διαφωνήσει, νομίζετε ότι θα διαφοροποιήσει ουσιοδός την στάση της Τουρκίας εάν η απέτηση της ελληνοκυπριακής πλευράς είναι για 28,6 του εδάφους αντί 28,3. Άρα δεν είναι αυτά τα οποία ενδιαφέρουν τόσο πολύ την Τουρκία. Εκείνα που την ενδιαφέρουν πρωτίστως ήταν τα θέματα της διακυβέρνησης, σε ένα βαθμό το θέμα των επίκων και τα θέματα της ασφάλειας και των εγγύσεων.
Είναι και είναι μια εκτίμηση, μάλλον είναι κάτι που πρέπει όλοι να σκεφτούμε και να το έχουμε στο πίσω του μυαλού μας για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει μια σχολή η οποία λέει ότι αυτή τη στιγμή οι εγγύησεις και τα στρατεύματα σε ένα μεγάλο βαθμό είναι πλεονασμός για την Τουρκία. Επειδή αυτά τα οποία ήθελε να πετύχει, όχι τους τελευταίους μήνες, εδώ και χρόνια, από το 1960 και μετά, που πρωτίστως ήταν, αν όχι η κατάλυση τουλάχιστον, η αμφισβήτηση του ανεξάρτητου και κυρίαρχου κράτους που λέει η Κυπριακή Δημοκρατία, το έχει πετύχει. Αυτό ήταν ο στόχος με τον οποίο προσπάθησε να πετύχει και το 1963 και το 1967 και το 1974. Παρά τα αυτά, απλά λέω ότι αυτό είναι μια σχολή σκέψης. Είναι, και πρέπει να τις έχουμε όλες υπόψη μας. Άρα, για να είμαστε έτοιμοι. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Παρακαλώ. Ότι δηλαδή δεν αποκλείεται 12 του μηνός να πάει πέτυχε, εκεί. Έχετε δίκιο, γιατί δεν το πέτυχε. Διότι έχει δίκιο ο Άριστος. Δίκαιο την έχει καταδικάσει. Πώς χρησιμοποίησαν το Διεθνές Δίκαιο. Το 1974, επειδή το 1974 καταφέραμε και πετύχαμε ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με την οποία ήταν παράνομη τουρκική εισβολή και συνεχίζεται το να υφίσταται και το 1964 και το 1974. Και να συνεχίζει να εκπροσωπεί την Κυπριακή Δημοκρατία ο κλελεγμένος πρόεδρος. Γι' αυτό δεν ήταν νομικό το πρόβλημα το 1974, γι' αυτό και διαφωνούσαμε και με τις προσεγγίσεις εκείνων που τώρα τελευταίως καταφεύγουν σε νομικές γνωματεύσεις. Εντάξει, είναι καλές οι νομικές γνωματεύσεις, αλλά όταν ο κόμπος φτάσει στο χτένι, το αποτέλεσμα θα το καθορίσει ο πολιτικός χειρισμός και το πολιτικό αποτέλεσμα. Όχι η νομική γνωμάτευση. Άρα, τι λέτε, ότι μπορεί η Τουρκία να πάει την Πέμπτη και να πει δεν θέλω εγγύησεις, αποχωρούν τα τουρκικά στρατεύματα, αλλά δίνω λιγότερο έδαφος, θέλω εκπεριτροπής. Λέω ότι πρέπει και να θέλω και άλλα ζητήματα που εξισώνουν τις δύο κοινότητες σε επίπεδο διακυβέρνησης. Λέω ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Επειδή όλοι λέμε ότι πρέπει να πηγαίνουμε καλά προετοιμασμένοι και να έχουμε και σχέδια β, γ, δ, στίγμα, ω. Δεν είναι αυτό που λέμε όλοι. Εγώ λέω ότι πρέπει πρώτα να έχουμε α και μετά β. Καλά, εντάξει, νομίζω ότι αυτά είναι ανώτερα μαθηματικά τα οποία λέτε, αγαπητή κυρία Γενεβέζο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Άρα, από τη στιγμή που, σύμφωνα με την εκτίμηση κάποιων, αυτά τα οποία η Τουρκία ήθελε να πετύχει, τα έχει ήδη πετύχει στις διαπραγματεύσεις στην Κύπρο. Έχει μεγάλο πεδίο μπροστά της στρατηγικά διαπραγματεύσεων και διαπραγματευτικών ελιγμών. Αν θέλετε, έχει και ως πλεόνασμα διάφορα τα οποία μπορεί να δώσει στην δική μας την πλευρά. Βεβαίως μπορεί να έρθει κάποιος και να πει μακάρι η Τουρκία να δεχτεί την πλήρη άρση των εγγυήσεων και την πλήρη αποχώρηση του τουρκικού στρατού και ας έχουμε ένα κουτσουρεμένο κράτος το οποίο δεν θα είναι... Τώρα πάντως τουλάχιστον δημοσίως αλλά και στο τραπέζι μέσω Ακίντζη διακηρύττει κάτι πολύ διαφορετικό. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε γιατί κατά την άποψή μας όλα είναι ανοιχτά. Όμως πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλες τις εκπλήξεις, είτε αυτές είναι ευχάριστες, είτε αυτές είναι δυσάρεστες. Κατά δεύτερο λόγο, θέλω να σχολιάσω κάτι το οποίο είχατε ρωτήσει τον κύριο Δαμιανού προηγουμένως, κατά πόσο είναι ο πρώτος σταθμός ενός πρώτου ταξιδιού και όχι το τέλος αυτής της διαδικασίας ή το 10 του Γενάρη. Και γι' αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε και να δούμε τι σημαίνει για την δική μας την πλευρά. Εάν θα είναι ο πρώτος σταθμός τελικά ενός νέου ταξιδιού και όχι η κατάληξη, θα είναι ο πρώτος σταθμός με κεχτημένα για την τουρκική πλευρά όλα αυτά τα οποία έχει πετύχει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τα τελευταία χρόνια. Διότι αν αυτός θα είναι ο πρώτος σταθμός, νομίζω ότι αυτό δεν είναι κάτι που θα πρέπει να συζητούμε ως ελληνοκυπριακή πλευρά. Εντάξει, μη γυρογραφική. Όχι. Δεν έχουν συμφωνηθεί όλα, δεν έχει συμφωνηθεί τίποτα. Είναι μια αρχή που διέπει, αν θέλετε, τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, κύριε Αττοκρήτου. Ναι, δυστυχώς όμως δεν την διέπει στα κεφάλαια που αφορούν τη δική μας την πλευρά. Επειδή βλέπουμε ότι πάμε σε μια διάσκεψη και ερχόμαστε πάλι πίσω στο αρχικό σημείο από το οποίο ξεκινήσαμε, ακριβώς επειδή δεν επιμένουμε σε θέσεις αρχών. Εάν ίσχυε μάλλον αυτό που λέτε, που είναι μια σωστή θέση, εμείς συμφωνούμε με αυτή. Δεν το λέω, είναι... Επαναλαμβάνω, εμείς συμφωνούμε με αυτή. Κάτι που έχει συμφωνηθεί. Είναι αυτή που λέμε όλοι μας, αλλά δεν είναι αυτό που κάνουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εάν πράγματι τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί, εάν δεν συμφωνηθούν όλα, τότε προκύπτει το ερώτημα. Καλά, γιατί τότε έχουμε καταγεγραμμένες ένα σωρό συγκλήσεις από τις διαπραγματεύσεις στη Λευκοσία. Συναντιλήψεις ονομάζονται από τις δύο πλευρές. Συναντιλήψεις, ημισυμφωνίες, όπως θέλετε πέτε το. Είναι καταγεγραμμένα με μαύρο μελάνι. Με μαύρο από μελάνι, την ενημέρωση της οποίας είχε τύχει, αν δεν κάνω λάθος, η ολομέλεια της Βουλής από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι, αλλά ο χτες, υπό τον χτες οποίο ακούαμε, υπήρχαν... σήμερα ακούαμε συγκλήσεις πάντα όμως.
Η λέξη στην αγγλική που χρησιμοποιείται είναι convergences. Η μετάφραση είναι συγκλήσεις. Τώρα, είτε συγκλήσεις είναι είτε συναντήληψη είναι, ας μην χρησιμοποιήσουμε λέξη. Είναι καταγεγραμμένο κοινό έδαφος με λεπτομέρεια εκείνων που συμφωνούμε. Γιατί πρέπει να έχουμε καταγεγραμμένο κοινό έδαφος στα θέματα, παραδείγματος χάρη, που αφορούν την τουρκοκυπριακή πλευρά και να μην έχουμε καταγεγραμμένο στα θέματα εδαφικού. Μας απασχολεί εμάς. Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά για τις διάφορες πτυχές του Κυπριακού. Και δυστυχώς σε αυτή την παγίδα έχουμε πέσει. Θέλω να. Και τελειώνω λέγοντας το εξής. Παρακαλώ. Λέγεται και από αυτόν τον φαγό, σωστά λέγεται, ότι είναι για πρώτη φορά που η Κυπριακή Δημοκρατία θα κάτσει στο τραπέζι απέναντι με την Τουρκία και θα συζητήσουμε τα θέματα της ασφάλειας και των εγκλήσεων. Πρέπει να το δούμε από την άλλη πλευρά. Η άλλη πλευρά ποια είναι? Γιατί δεν καθόμασταν τόσα χρόνια στο τραπέζι με την Τουρκία για να συζητήσουμε τα θέματα της ασφάλειας και των εγκλήσεων? Επειδή δεν το θέλαμε εμείς? Εγώ δεν κακίζω καμία κυβέρνηση. Και δεν λέω ότι υπήρξε οποιαδήποτε ελληνοκυπριακή κυβέρνηση, είτε του κυρίου Χριστόφια, είτε του Γλάφκου του Κλειδίδη, είτε του Τάσου του Παπαδόπουλου, είτε του κυρίου Βασιλείου, που δεν ήθελε να κάτσει με την Τουρκία να συζητήσει τα θέματα της ασφάλειας και των εγκλήσεων. Ο λόγος για τον οποίο δεν συζητούν τα θέματα της ασφάλειας και των εγκλήσεων είναι επειδή ήταν εμμονή, ήταν θέση της κυπριακής πλευράς, ελληνοκυπριακής πλευράς, ότι πρέπει να συζητήσουμε αυτά τα θέματα σε διεθνή διάσκεψη με διασφαλισμένη την παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην αντίπερα όχθη ήταν η θέση της Τουρκίας, η οποία έλεγε ότι εγώ είμαι έτοιμη να συζητήσω. Η θέση της Τουρκίας ήταν: εγώ είμαι έτοιμη να συζητήσω τα θέματα της ασφάλειας και των εγκλήσεων, νομένου ότι θα κάτσω γύρω από ένα τραπέζι μαζί με την Αγγλία και την Ελλάδα ως ισότιμες εγκύτριες δυνάμεις και τις δύο κοινότητες απέναντι μου ως ισότιμες. Πράγμα το οποίο εμείς δεν δεχόμαστε. Άρα αυτό το εμπόδιο σε εισαγωγικά έχει ξεπεραστεί με δική μας υπαναχώρηση σε αυτό το κύριο σημείο. Θα υπάρξει καταληκτικό σχόλιο. Τελειώνει ο χρόνος. Άρα ήταν όλο μας η τελευταία τοποθέτηση, έτσι? Ναι, θα σας δώσω ίσως μερικά δευτερόλεπτα να δω. Υπάρχει ένας συλλογισμός που μπορεί να είναι. Αν είναι λακωνικοί οι επόμενοι δύο κύριοι. Όχι, δεν θα είμαι λακωνικός. Ζητώ ανάλογο χρόνο. Ανάλογο χρόνο. Εξάλλου τα προλαλήσαντα κόμματα είναι θέσεις ένας άνθρωπος, μία ψήφος. Άρα περίπου το 30% πρέπει να έχει κάτι περισσότερο από το 20%. Εννοείται σε αντίθεση με το Ακέλ που έχει άλλη θέση από το ένας άνθρωπος, μία ψήφος. Το πάμε σταθμισμένα, δηλαδή τι θέλετε, να μετράμε τα δευτερόλεπτα? Μια που μιλάμε για σταθμισμένα. Με σταθμισμένη θα πρέπει να έχει το 20% του χρόνου. Να υπενθυμίσω ότι ένα από τα ανοιχτά ζητήματα, και δεν πρέπει να το υπεραπλουστεύουμε, είναι ακριβώς και το θέμα αυτό της Προεδρίας. Και όσο και αν καθόλου δεν τα προστεύουμε, είναι ένα από τα καυτά ζητήματα. Όσο και αν καμονόμαστε ότι είναι ένα ζήτημα που θα αφαιθεί για το τέλος, ειλικρινά σας λέω ότι πολλοί θεωρούν αυτό το θέμα κλειστό. Και είναι καλά να δούμε κατάματα τις αλήθειες, γιατί πολλά πράγματα που έπρεπε να είχαν τύχη χειρισμού και στο Μομπελεράν 1 και στο Μομπελεράν 2 αφαιθήκαν για το τέλος, με αποτέλεσμα να δίνονται και φορμές αδικαιολόγητες στην άλλη πλευρά. Μου λέτε κλειστό με την έννοια ότι είναι έτοιμη η δική μας πλευρά να το δώσει για να πάρει κάτι άλλο? Ο κόσμος το έχει τούμπανο, αυτό εννοώ. Αυτό συμβεί, εννοείται. Επομένως, προφανώς. Επομένως, επειδή λέχτηκε και κάτι το οποίο δεν κατανόησα, θέλω να βάλω μια θέση αρχής. Μπορούμε να μην αφήνουμε τίποτα απολύτως στο τραπέζι, απλούστατα δια της απουσίας μας από τις συνομιλίες. Έτσι. Είτε αυτό ήταν το 80, είτε το 90, είτε το 2000, είτε το 2017. Αυτό είναι που θέλουμε? Δεν νομίζω. Επομένως, αυτή η φοβική προσέγγιση ότι περίπου η Τουρκία πήρε ό,τι έχει να πάρει, και εδώ καταγράφω τη διαφωνία μου με το Δημοκρατικό Κόμμα, τη διαφωνία μας. Περίπου πήρε ό,τι έχει να πάρει. Αλήθεια, τι πήρε η Τουρκία? Συζητούμε για να αποχωρήσουν τα στρατεύματα της όλα, και αυτή είναι μια θέση αρχής. Έχει διασφαλιστεί η αναλογία δημογραφική 4:1. Είναι πιεσμένη αυτή τη στιγμή η Τουρκία, γιατί στη δική μας αντίληψη η επιστροφή υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση της πλειοψηφίας των Ελληνοκυπρίων είναι εκ των όνων Κάνευ, και συζητούμε επάνωδο των Τουρκοκυπρίων στο κοινό κράτος που εγκαταλείφθηκε το 1963-64. Με ποιο αντάλλαγμα, αν αγαπάτε? Την ανάκτηση εδαφών που πήρε με αίμα και με κατοχή αυτή η Τουρκία μέσα από συνομιλίες. Αν αυτή είναι η μέγιστη υποχώρηση, εμείς το θεωρούμε επίτευγμα, γιατί θα είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία οπουδήποτε ανά το παγκόσμιο επιστρέφει εδάφη ανέμαχτα. Και αυτός για μας είναι ο μεγάλος στόχος και είναι η μεγάλη εικόνα. Και τα επιμέρους ζητήματα να τα δούμε ένα προς ένα ξεχωριστά. Και το περιουσιακό και το εδαφικό
Και βεβαίως αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα της ασφάλειας και των εγγύσεων που ρίσκει το εμπαρόδο, κύριε Κενεβεζού, για να λέμε ιστορικές αλήθειες για πρώτη φορά. Και εγώ διαφωνώ, γιατί είμαι αυτόπτης και αυτίκος μάρτυρας. Δεν συζητήθηκε σήμερα, πυρηνικό Αναστάση. Χαιρετίζουμε την υποστήριξη αυτή τη θέση, αλλά επί Δημήτρη Χριστόφια και Ακέλ. Και παρακάθισα σε ούκο λίγες συνομιλίες με την απέναντι πλευρά, ως μέρος της διαπραγματευτικής μας ομάδας, που συνομιλούσαμε και τους λέγαμε ότι αυτό το πράγμα είναι ένα χρονισμός, όχι το 2017, το 2008 και 2009 και 2010. Επομένως, υπάρχουν πολλά ζητήματα που είναι διακύβευμα για την Τουρκία και δεν πρέπει να θεωρούμε ότι είναι εύκολα ζητήματα, χωρίς να αποτελεί αυτό συγχωροχάρτη για παράδεκτες θέσεις που κατατίθενται. Και θέλω να κάνω μια υπόμνηση εδώ. Όσο καλές και αν είναι οι θέσεις μας και τετραγωνικά σωστές και δίκαιες, αν δεν συναντούν τις ελάχιστες, υπογραμμίζω το ελάχιστες, εύλογες ανησυχίες των Τουρκοκυπρίων, αφήνω την Τουρκία. Δεν θα λυθεί το Κυπριακό. Και σαν τη διαστολή του, αν βρεθεί ένα σχήμα λύσης που δεν θα διασφαλίζει τις δικές μας εύλογες ανησυχίες, απλούστατα θα καταρρεύσει το οικοδόμημα σε ένα δημοψήφισμα. Μα επιτρέπετε. Άρα αυτή η άσκηση να ολοκληρώσω τη σκέψη. Θα πω ένα τοπίο που προφανώς δεν το αναγνωρίζουμε. Ποια είναι αυτή η φόρμουλα? Να πω ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να μην αναγνωρίζουμε. Ναι. Όταν εμείς μιλούμε για αποτελεσματική συμμετοχή στα όργανα εξουσίας, που είναι και θέση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο καθένας από εμάς, πιστέψτε με, το ερμηνεύει διαφορετικά. Ενδεχομένως κάποιοι να θεωρούν ότι ακόμα και ένας Τουρκοκύπριος να συμμετέχει, αυτό είναι απαράδεκτο. Επομένως, και υπάρχουν, έχουμε κάνει τέτοιες συζητήσεις πολλές φορές στο Εθνικό Συμβούλιο. Άρα είναι ζητήματα που πρέπει να είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε με ανοιχτό μυαλό και είναι και άλλα που δεν επιτρέπεται. Δεν υπάρχει και πολύ περιθώριο, αν θέλετε, για να λασκάρουμε. Βοηθήστε μας αυτό. Γι' αυτό τούτη την ώρα εμείς, 10 δεύτερα και κλείνω. Επιμένουμε και στην πολιτική αυτοσυγκράτηση και στην προσπάθεια να ενισχύσουμε με κάθε τρόπο τις σωστές και δίκαιες θέσεις μας, αλλά και ταυτόχρονα να προσπαθήσουμε να περάσουμε το μήνυμα διεθνώς ότι εμείς θέλουμε λύση, φτάνει η άλλη πλευρά να μετακινηθεί. Τούτο είναι το ζητούμενο και το σχέδιο Α είναι η λύση, το σχέδιο Β είναι η λύση και το σχέδιο Γ πρέπει να παραμείνει η λύση. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Προδρόμο. Όσο πιο σύντομα μπορείτε. Κοιτάξτε, το βέβαιο είναι ότι θέλουμε και πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία για να λυθεί το Κυπριακό και να απαλλαγεί η χώρα μας από την τουρκική κατοχή. Διαφορετικά, όσο καλές θέσεις και αν έχουμε, όσο και αν συμφωνούμε όλοι μας και όσο δυνατά και αν τις φωνάζουμε, μας μένουν θέσεις. Εδώ θέλουμε να προχωρήσουμε σε μια συμφωνία που θα απαλλάξει τον τόπο μας από την κατοχή. Και εγώ θα δεν συμμερίζω με την άποψη και θα αντέκρουα την θέση ότι η Τουρκία έχει πάρει μέσα από τις διαπραγματεύσεις όσα ήθελε. Έχει πει κάποια πράγματα ο Άσος Δαμιανού. Εγώ όμως θα το πω αντίστροφα. Θα έλεγα ότι περισσότερο και πιο πολλά έχει πάρει η Τουρκία αυτά που ήθελε, όχι με τις διαπραγματεύσεις, το 1974, το 1983 και με τα όσα τόσα χρόνια προσπαθεί να κάνει. Από εκεί και πέρα, ναι, μπορεί να υπάρξουν και απρόβλεπτες εξελίξεις. Mm-hmm. Είναι μια δύσκολη διαπραγμάτευση, δεν το κρύβουμε, και βεβαίως μπορεί να υπάρξουν και ανησυχητικές εξελίξεις. Εξάλλου η γενική εικόνα δεν αλλάζει. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Αυτή η σπουδή των Ηνωμένων Εθνών να μην πουν την διεθνή διάσκεψη διεθνή και εύλογα με διπλωματική οικονομία να την πουν διάσκεψη για την Κύπρο, που δεν αποκλείει να είναι διεθνής καθόλου. Αλλά μα μπορεί και εμάς να μας βολεύει στην τελική πρόδρομη αυτό το πράγμα. Ναι, ωραία. Ή να μην, αναφέρουν. Να μην είναι ή διεθνής. Θα είναι επιδίωξη μας τώρα η διεθνής. Η οποία μπορεί να επέκειται η τελική διεθνής διάσκεψη.
ή να μην αναφέρουν, όπως έκανε ο κύριος Σέιντε, την Κυπριακή Δημοκρατία. Όχι, που είναι εκεί, μας άδειασε τελείως ο κύριος Σέιντε. Ναι, βεβαίως. Αλλά δεν ήταν, όχι απλά δεν την ανέφερε, ήταν ξεκάθαρο ότι ναι, δεν αλλά προσέξτε, τι δείχνει. Ναι, είμαστε ότι δεν θα είναι. Βέβαια, αλλά δεν είναι ο κύριος Σέιντε. Κοιτάξτε, ο κύριος Σέιντε που είναι ένας. Εκπροσωπεί. Ο κύριος Σέιντε. Αλλά δεν καθορίζει. Με συγχωρείτε. Δεν καθορίζει ο κύριος Σέιντε ποιο είναι το κράτος και ποιο δεν είναι το κράτος, έτσι. Ο κύριος Σέιντε είναι ένας υπάλληλος των Ηνωμένων Εθνών. Υψηλόβαθμος υπάλληλος. Εμείς καθορίζουμε και εμείς έχουμε αποδεχθεί να πάμε σαν κοινότητα. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης το Σεπτέμβριο απίφθινε την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Μην τρελαθούμε. Άρα λοιπόν το ότι ο κύριος Σέιντε, κατανόηση, προχωράει, περπατάει πάνω σε σπασμένα αυγά με την Τουρκία. Όχι ο κύριος Σέιντε, εδώ ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο πρόεδρος της Ρωσίας, η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η πραγματικότητα που ζούμε. Η πραγματικότητα ήταν οι διαδηλώσεις έξω από το Κοινοβούλιο σήμερα στην Τουρκία. Η πραγματικότητα ήταν ο ανταποκριτής σας ότι αν πάει ο κύριος Ερντογάν μπορεί να έχουμε διαδηλώσεις Κούρδων. Είναι περίπλοκα τα πράγματα. Αλλά την ίδια ώρα που τα Ηνωμένα Έθνη περπατάνε πάνω σε αυγά προσεκτικά έχοντας να κάνουν με την Τουρκία, τι συμβαίνει? Καταλήξε. Το ζήτημα των εγγύησεων αποτελεί μέρος της λύσης. Και είναι ο κοινός αποδεκτό πλέον. Θα μου πείτε, το έχουμε πετύχει, έχουν καταργηθεί? Όχι. Αλλά επιπλέον αναδεικνύεται ξανά η ανάγκη η τουρκική πλευρά να κάνει μια λογική πρόταση για τα εδάφη, δηλαδή να επιστραφούν κατεχόμενα εδάφη, ενώ τι έλεγε τόσα χρόνια η Τουρκία? Λύση, είμαστε έτοιμοι, την έχετε επί του εδάφους. Ελάτε να την θεσμοθετήσουμε. Τώρα λοιπόν, και εγώ δεν ξέρω αν αυτό που έχει ακουστεί και στην ανταπόκριση, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Είναι συμφωνημένο αυτά που λέει η κυρία Ροδοκρήτου, ότι είναι συγκλήσεις και είναι όλα εις βάρος μας. Υπάρχει σύγκληση ότι μεταξύ 28,2% και 29,2% θα είναι η έκταση της τουρκοκυπριακής ομόσπονης πολιτείας. Αυτό είναι η θέση της μιας πλευράς και της... Ναι, ακριβώς. Αλλά κάπου εκεί. Αν έρθουν και πούν 31%, καταλαβαίνετε τι θα συμβεί. Αλλά... Μην μου ανοίγετε τώρα, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι και το πρόβλημα δεν είναι μόνο στο έδαφος, είναι στον αριθμό των προσφύγων. Δεν είναι στο ποσοστό, είναι στο περιορισμό. Ακριβώς, ακριβώς. Άλλο θέλω να πω που συνάδει με αυτό που λέτε. Ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατον, η τουρκική πλευρά, το άκουσα σε κάποια ανταπόκριση, να μην δώσει την 11η χάρτη, να δώσει χάρτη έξω από το 29%, μάλλον να δώσει χάρτη μέσα στο 29% και να μην είναι ημόρφου. Δεν ξέρω τι άλλο θα θέλουν να βάλουν μέσα. Αυτά τα πράγματα στην δική μας πλευρά, κυρία Κενεβέζου, είναι μελετημένα εδώ και χρόνια. Δεν είναι ο Νίκος Αναστασιάδης που ξεκίνησε διαπραγματεύσεις και πρέπει όλοι να εστιαστούμε όσο γίνεται στα πιο ουσιώδη, στις κοινές μας θέσεις που είναι θέσεις αρχών, αποφάσεις Ηνωμένων Εθνών, Διεθνές Δίκαιο, Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχουμε πίστη ότι πρέπει να αγωνιστούμε και διπλωματικά. Θα είναι δύσκολα λοιπόν, τα πράγματα. Λοιπόν, ακούστε τι λέει το ρεπορτάζ αλλά μου από τη Γενέβη τώρα. Κομματική πολιτική είναι το ευχή λοιπόν, έργο. Τίποτα αξιοσημείωτο. Πρώτη μέρα δεν προέκυψε από τη Γενέβη. Δύσκολα ζητήματα διαφωνία σε περιουσιακό και εδαφικό. Και έγινε μια καλή ιδεοθύελα, όπως ονομάζεται, στις εγγύησεις. Απλή ακαδημαϊκή συζήτηση, όχι κάτι ουσιαστικό. Πρέπει να κλείσω. Συγγνώμη, κύριε Ευσταθίου, ξέρω ότι νιώθετε έντονα. Απλά να πω κάτι. Ότι υπάρχει ο κίνδυνος αυτή τη στιγμή. Λέμε δεν πήρε τίποτα η Τουρκία. Η Τουρκία πήρε, αν δεν προσέξουμε, έχει πάρει τους έπικους. Λύση με τουρκικά στρατεύματα, ένα κράτος δυσλειτουργικό, έχει πάρει τίποτα η Τουρκία. Και μια προτροπή. Καλά είναι να βλέπουμε, να αγαπούμε τους Τουρκοκύπριους, δεν λέω, αλλά πρώτα να δούμε και τους Ελληνοκύπριους. Θύματα της τουρκικής βολής είναι πρώτα απ' όλα οι Ελληνοκύπριοι, για όνομα. Λυπάμαι, αλλά πρέπει να διαφωνήσω. Δεν έχει πάρει. 90.000 ρωτήσει τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Τι εννοούσε με τις 90.000. Η συμφωνία τους έπικους είναι εκεί. Νομίζω ότι όλοι την γνωρίζουν. Είναι συμφωνία για την Ιθαγένεια 4-1. Και δεν ξέρω πότε οι κύριοι από το ΔΥΚΟ και την ΕΔΕΚ είχαν στην τσέπη το 4-1. Πότε το είχαμε? Το 4-1 το 83, το 85 ή το 2007 στις 8 Ιουνίου. Το είχαμε. Το 4-1 τι σημαίνει, κύριε? Ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ. Εγώ νομίζω να θυμηθούμε ότι ο αγώνας είναι στη Γενέβη. Και να μείνουμε μέχρι εδώ. Έχετε δίκιο. Και να μην παραπονούμε. Φτάνει να γίνει αγώνας βεβαίως. Λοιπόν, φτάσαμε 12:28. Ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ μέχρι και αυτή την ώρα. Οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες, έχω την αίσθηση, είτε έτσι είτε αλλιώς και το επόμενο διάστημα. Ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε μαζί μας.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας από αυτήν εδώ την εκπομπή για την ερχόμενη Δευτέρα στις 11 και 10 εδώ στο Mega One. Γεια σας. Provider, you know.